Είναι και οι δυο τους ηθοποιοί που αποφάσισαν να τρελάνουν το διαδίκτυο. Πας στον κάτω, Χριστιανή, το μακεροπίσμα. Εγώ γίνει δίκολο. Θα μ' αφήσει τη ρουφιάνα να πάω. Όχι, δεν με πας και θα είναι ο κόσμος. Καλά, καλά, κοίτα και την Κατερίνα. Κακώς το βλέμμα της πάνω μας, η Κατίνα. Παρουσιάζοντας σκετσάκια με δύο χαρακτήρες που ζουν το άγχος. Ω, Χριστέ μου, σαν τα τρεπουλάχαρτα τα πέσει γέφυρα και δεν μας μαζεύουνε με τα κουταλάκια. Την ιστερία. Είναι μάρκετινγκ αυτό που λέει ότι καίνε. Και καλέ και ναι. Και την τρέλα που βιώνουμε όλοι μας. Μπορείς να με ξεματιάσεις. Αμέ, με το δάχτυλο. Αλλά σε πολύ πιο ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Έχουν εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους σε YouTube, TikTok και Instagram. Το οποίο είναι απόλυτα φυσικό, αφού ο καθένας από εμάς βλέπει ένα κομμάτι της καθημερινότητάς του σε κάθε σκετσάκι τους. Τι θα γίνει, ρε παιδιά! Θα τη δούμε τη ρουφιάνα την ταινία καμιά ώρα! Είναι έκαλε, τη δούμε! Ε, τι είναι, όχι, δεν ρουφιάνατε τι μιλάτε! Είναι δυνατόν, δηλαδή με την ταινία μαζευτήκαμε να δούμε! Δεν έχω παρακολουθήσει το μυαλό κάποια ταινία! Έλα, θα δούμε τώρα! Εσκάστε πια! Ας υποδεχτούμε την Εύα Πετρίδη και τον Άγγελο Θεοφίλου ή αλλιώς τους Ρέκμι! Παιδιά. Καλώς σας βρήκαμε. Άγγελε, γεια σου, γεια σου Εύα. Μάλλον γεια σου Εύα, γεια σου Άγγελε. Ξεκινάμε πάντα με τις κυρίες. Γεια σας Γρηγόρη. Τι κάνετε? Καλά εσύ? Είμαστε πάρα πολύ καλά. Να μιλάμε στον Νίκο. Εντάξει, είναι καλύτερα. Άγγελε. Πρώτη μου ερώτηση, τι γίνεται, την έχω συνεχώς στο μυαλό μου. Πες μου. Για τα ηρεμιστικά σου μίλησε κανείς? Κοίταξε να δεις, θα σου πω κάτι, τι συμβαίνει. Εγώ νομίζω ότι καθρεφτίζουμε ένα κομμάτι της κοινωνίας που σήμερα είναι σε μια έξαλλη κατάσταση. Κατάλαβες. Ωραία. Γιατί δεν σε μπορώ να σε πετύχω, μάλλον και ήρεμο καθόλου σε αυτά τα βιντεάκια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά θέλω να πω πόσο ο Άγγελος έχει σχέση με αυτόν τον ήρωα του ζευγαριού. Θα σου πω τι συμβαίνει. Επειδή το γράφω κι εγώ κιόλας αυτό, είναι πολύ κοντά στις προσωπικότητές μας. Ναι, αλλά είναι οι προσωπικότητές μας κομικά δοσμένες, ρε παιδί μου. Το έχουμε τραβήξει, ξέρεις λίγο, ρε παιδί μου. Μάλιστα. Εύα μου, εσύ είσαι αυτή η μορφή που βλέπω και τώρα, δηλαδή. Ενώ ο Άγγελος πάει λίγο. Όχι. Ψέματα. Όχι, όχι, ναι. Ναι, παιδάκι μου. Ναι. Ο Άγγελος ακόμα και στη δέτη συζήτηση είναι έτοιμος να ανεβάσει ένταση. Όπα, ένταση. Ναι, 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 ναι. Είναι ο πανικός, ρε Γρηγόρη. Είναι κάτι να γίνει. Να μαλώσουμε. Πολύ ωραία. Εύα, τι κάνεις? Είμαι καλά, πολύ καλά. Καταγωγή σας από πού είναι? Από Πειραιά, ναι. Αναντάμ, μπαμπαντάμ. Και εσύ? Εμένα ο μπαμπάς μου γεννήθηκε στην Αίγυπτο, ήρθε πολύ μικρός όμως εδώ και η μαμά μου Αθήνα. Πολύ ωραία. Οπότε μεγαλώσατε στην Αθήνα. Ναι, ναι, ναι. Και έχω τις πληροφορίες ότι γνωριστήκατε στη σχολή. Στη δραματική σχολή. Ναι, ναι, ναι. Μπορώ να ρωτήσω ποια σχολή? Στο Βασίλη Διαμαντόπουλο. Α, στο Βασίλη Διαμαντόπουλο. Ναι, 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 ναι. Βασίλη Διαμαντόπουλο. Τεράστιο δάσκαλο. Τεράστιο. Δεν τον προλάβαμε. Ναι, δεν τον προλάβαμε. Δεν τον προλάβατε, αλλά εγώ επειδή έχω έναν φίλο που ήταν ακόμη και σήμερα που ήταν κολλητή. Κολλητοί υπήρξανε. Μου έχει μιλήσει με τα πιο ωραία λόγια για αυτόν τον άνθρωπο. Ναι, και εμείς είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε ιστορίες μέσα στη σχολή για τον Βασίλη Διαμαντόπουλο και μοναδική προσωπικότητα. Δηλαδή, πέρα από συγκλονιστικός καλλιτέχνης, μοναδική προσωπικότητα. Προσωπικότητα μοναδική. Τελειώσατε τη σχολή? Ναι, καλή. Τώρα. Γρηγόρη, πόσο χρόνο μας κάνει? Εγώ σε κάνω 18 και σε 19. Τελείωσε. Δεν θα μεγαλύτερη, τέλος, τέλος. Μεγαλύτερη, με είπε, το άκουσε. Μα φαίνεσαι μεγαλύτερη. Είμαστε 33 και οι δύο. Εσύ αμέσως να το μεγαλώσει. Και μάλιστα είμαι και εγώ λίγο μεγαλύτερο σε ένα μήνα. Α, μάλιστα. Τι κάνεις, μωρή βιαμένη? Ο το stop call για να μας πάρουνε. Έτσι όπως κάνεις θα σε πάρουνε σίγουρα. Εμένα δεν ξέρω, αλλά σε λένε δεδομένο. Σταμάτα, έρχεται αυτοκίνητο. Γεια σου, κούκλα. Γεια σας. Πόσο πάει? Αχ, δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Θα μας πάρετε. Και τους δύο. Τι θα κάνουμε, θα αφήσουμε τον φίλο μου παραπονεμένο μόνο του? Εντάξει, αλλά δεν έχω πολλά λεφτά. Τι λεφτά, καλό Χριστός και Παναγία. Εμείς δεν θέλουμε λεφτά που θα σας πάρουμε και λεφτά. Εμείς θα μας πάρετε, θέλουμε. Εύα μου, να σου πω λίγο. Κάτσε καλά, να συνέχαμε τον άνθρωπο. Να σας πω, μπορούμε να κάνουμε και μια στάση που θέλω? Όποια στάση θέλεις εσύ, κορίτσι μου. Εύα, κυρία μου, δεν σας χρειαστούμε τελικά. Αποφασίσαμε ότι θέλουμε να μείνουμε εδώ πέρα να πεθάνουμε μόνοι μας. Να είστε καλά, καλό δρόμο. Κρίμα, εσείς χάνετε. Αυτή χάνει σίγουρα, είναι δεδομένο ότι χάνει. Καλή, γιατί δεν έδιωξες τον άνθρωπο? Θα κάναμε και στάση να φάμε και τίποτα. Θα σου έλεγα τι θα τρώγαμε τώρα στη στάση που θα κάναμε, αλλά έχει χάρη. Έχει χάρη. Ήρθια. Και όλα αυτά τα χρόνια από τη σχολή και μετά ασχοληθήκατε με το θέατρο ή με την ηθοποιία κανονικά? Ξεκινήσαμε μαζί το θέατρο. Ναι. Με το δάσκαλό μας τον Γιώργο τον Ηλιόπουλο, που με τρομακτική ανιδιοτέλεια μας πήρε από το χέρι και μας είπε: ελάτε να σας βοηθήσω. Μας έδωσε έργα του να παίξουμε. Μας σκηνοθέτησε. Μας σκηνοθέτησε.
Και συνεχίσαμε για κάποια χρόνια μαζί. Μετά χωρίσαν οι δρόμοι μας θεατρικά, αλλά παραμείναμε αδερφικοί φίλοι. Μάλιστα. Εγώ στο ενδιάμεσο είχα κάνει και λίγο τηλεόραση. Ήμουνα στη ζωή της άλλης. Ήμουνα μικρούλα τότε, βέβαια. Πόσο μικρούλα, ήμουνα 19, αλλά έπαιζα την 14χρονη. Άρα, δηλαδή, αν ψάξουμε, δηλαδή, θα σε βρούμε μέσα. Ναι, μην ψάξετε. Τρέπομαι. Ναι, πολλές φορές το γράφουν στα σχόλια. Είναι η Εύα από τη ζωή της άλλης, λέει η Θάλια, όπως λέγανε. Ναι. Και λέω, θα πεθάνεις και θα λένε για τη ζωή της άλλης, πραγματικά. Ναι, θα με βρείτε, αλλά ήμουν πολύ μπουμπούκα τότε. Μπουμπούκα, μπουμπούκα. Ναι, παιδί μου, αλλά. Θα με βρείτε, με ψάξετε. Ήμουν και τα 3 χρόνια. Πόσο καιρό έπαιξες εκεί? 3 χρόνια. 3 χρόνια. Τα πολλά. Ναι. Ακούω. Τι? Δεν καταλαβαίνεις γιατί το έκανα. Έπρεπε. Ναι, αν έχεις λίγη τσίπα πάνω σου. Αλλά πού? Εσύ πήγες και τα φτιάξεις με τον κολλητή μου πριν καλά-καλά χωρίσουμε. Και μου ζητούσες να τα ξαναβρούμε κιόλας. Τι λες? Το κάνατε κιόλας. Με πόνεσε αυτό, ξέρεις. Αυτά ποιος τα είπε? Η γκόμενά σου, η Ανούλα. Και εσύ τα άγαψες. Μην μου κάνεις εμένα τον αθώο. Σας έβλεπα και μόνη μου. Ούτε στο σχολείο δεν κρατιόσασταν. Όλο χαμόγελα και αγγίγματα ήσασταν. Έτσι έκανε να το δεις αυτή? Κοίταξε να δεις, και εγώ δεν φέρθηκα με τον καλύτερο τρόπο. Σηκώθηκα και έφυγα χωρίς να το συζητήσουμε. Αλλά δεν περίμενα να μου το ξεπληρώσεις έτσι. Και μετά τι συνέβη? Μετά δηλαδή κάναμε θέατρο. Ναι. Και μετά λίγο εγώ έκανα λίγο στην άκρη. Έπρεπε να δουλέψω βασικά. Mm-hmm. Γιατί όπως γνωστόν, μόνο από το θέατρο δεν ζεις. Το καταλαβαίνω. Οπότε, και, και είναι και μια μεγάλη αλήθεια. Και δεν είναι και κακό να το πούμε αυτό. Ναι. Ότι αν ουσιαστικά δεν πάνε πολύ καλά τα πράγματα στην τηλεόραση ή αν οι παραστάσεις δεν είναι και οι πιο εμπορικές, δεν γίνεται με τη δουλειά μόνο. Δεν γίνεται. Ενώ μόνο με μια δουλειά στο θέατρο να βγάλεις. Και αυτός είναι ο κανόνας, Γρηγόρη, στο θέατρο. Έτσι, mm-hmm. Ότι οι άνθρωποι που κάνουν θέατρο κάνουν παράλληλα και μια άλλη δουλειά. Για να, είτε αυτή είναι επιχειρηματική, είτε οτιδήποτε. Είτε οτιδήποτε, για ναι, να μπορέσουν να στηριχθούν. Άρα τώρα που μας ακούνε, ας πούμε, παιδιά, που μας ακούνε, ας πούμε, από την επαρχία. Όχι, τι αναγνωρίζω. Μαζί το κάνατε, συγχρόνωσε. Ξέρεις γιατί? Γιατί απαιτεί πολύ αγάπη. Δηλαδή, αν δεν το λατρεύεις, να δώσεις κομμάτι τη ζωή σου, να κάνεις την άκρη άλλα πράγματα, να πεις είμαι οκ, okay, να αφήσω ένα κομμάτι του εαυτού μου πίσω για να το αφιερώσω εκεί. Εγώ πιστεύω πρέπει να υπάρχει και μια οικονομική άνεση. Ναι. Για τα πρώτα χρόνια, ναι, τουλάχιστον. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει, αναγκαστικά πρέπει να ξέρουν τα παιδιά αυτά ότι θα πρέπει να δουλέψουν, να κάνουν και κάτι άλλο παράλληλα. Και πρέπει να έχεις και στο μυαλό σου ότι μπορεί και να μην συμβεί ποτέ. Να σου γνωρίσω τον Τάκη της Πελαγίας. Όχι, μαμά μου, δεν κάνει ο Τάκης. Γιατί, παιδί μου, είναι πολύ καλό παιδί. Είναι καλό παιδί, σου λέει, γιατί? Είναι, το έχει μικρό, ρε Άγγελο. Τι έχει μικρό? Το σπίτι του. Το σπίτι πάρα πολύ μικρό, πάρα πολύ. Δεν κάνει αυτό το σπίτι, δεν κάνει για οικογένεια. Θα αλλάξετε σπίτι. Αυτό το σπίτι δεν αλλάζει. Αυτό του πρίκησε ο Θεός, με αυτό θα μείνει. Άστο, δεν είναι άνθρωπος. Ο Σπύρος τη Σούλα σου, το ξέρα, το ξέρα, το ξέρα. Τον ηλεκτρολόγο ξέρει, ο Χριστός και η Παναγία πια. Είχε καεί μια λάμπα στο σπίτι και ήρθε. Και σου άλλαξε τα φώτα, κατάλαβα. Εγώ το λέω γιατί είναι σεμνή. Είναι. Σεμουνή. Είναι. Οπότε συγχρόνως εσύ αποφασίζεις να εργαστείς και κάπου, ναι, αλλού και να μπορείς. Το προσπαθούσα, δεν είναι ότι, ναι, το προσπαθούσα. Παράλληλα το προσπαθούσα κάποια χρόνια και μετά νομίζω σταμάτησα να το προσπαθώ. Είχαμε και κάποια, ναι, θέματα υγείας στο σπίτι, mm-hmm, της μαμάς μου, τέλος πάντων, και πλέον δεν είχα το μυαλό. Άρα είχες αποφασίσει ότι τέλος ηθοποιία? Είχα αποφασίσει, όχι ότι τέλος, είχα πατήσει ένα pause. Ένα pause. Ναι. Εσύ όλη αυτή τη διάρκεια που πάτησε pause, φίλη σου? Εγώ έκανα θέατρο ασταμάτητα. Η μία σεζόν διαδεχόταν την άλλη, δεν το άφησα. Να σου πω την αλήθεια, ποτέ δεν το κυνήγησα. Απλά η μία δουλειά μου έφερνε την άλλη. Α, σε είδαμε εκεί, σε θέλουμε εδώ, σε είδαμε εκεί, σε θέλουμε εδώ. Και ήρθε μία φάση που έκανα το πιο μεγάλο πράγμα που έχω κάνει, που έπαιξε στο Ηρώδιο. Και εκεί ήρθε ο στρατός. Έπρεπε να πάω στρατό κάποια στιγμή. Είχα φτάσει 28 χρονών. Με ποια παράσταση έπαιξες? Κάναμε την ασκητική του Κασατζάκη. Μάλιστα, φανταστική. Και συγκλονιστικό, ναι, κείμενο. Και στο στρατό είδα τα πράγματα από μία απόσταση, γιατί πατήθηκε ένα pause αναγκαστικό. Και εκεί κατάλαβα ότι θέλω να δοκιμάσω να κάνω δικά μου πράγματα, να δω τις δικές μου δυνάμεις. Και όταν βγήκα από το στρατό, έγραψα δικό μου έργο, το σκηνοθέτησα, έπαιξα, με βοήθησε πάρα πολύ και έβαση σκηνοθεσία. Εσείς από τη σχολή δεν κόψατε ποτέ την παρέα? Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Και έτσι μετά ήρθε ο κορονοϊός, μας έκλεισε τα θέατρα. Και είπα, δεν θα καθόμαστε, παιδιά, θα κάνουμε YouTube. Αυτά τα τιμολόγια, τα καινούργια του ρεύματος που είναι με κάτι χρώματα, γιατί έχετε καταλάβει τι διάολο πληρώνουμε από αυτά τα πράγματα? Είναι το μπλε, το πράσινο, το κίτρινο και το πορτοκαλί. Αχ, το μπλε να πάρουμε εμείς που ταιριάζει με το σαλόνι μας. Ποιο σαλόνι μας, Μωρηλήθεια? Το θέμα είναι να ταιριάζει με την τσέπη μας, όχι με το σαλόνι μας. Με την τσέπη μας δεν θα ταιριάζει κανένα, πάρ' το απόφαση. Τι χρώματα είπες ότι είναι? Το μπλε, το πράσινο, το κίτρινο και το πορτοκαλί. Με τιμολόγια είναι αυτά, ή είπα ο Rangers? Άρα πόσα χρόνια έχει αυτή η ιστορία των Rec-Me. Από το 2021. 3 χρόνια δηλαδή. Το Rec-Me πώς προέκυψε, το Rec-Me? Θα σου πω, είναι ο Κώστας εκεί. Ναι, γεια σου, Κώστα. Που είναι ο συνεργάτης που έχει αναλάβει όλο το τεχνικό κομμάτι και του έλεγα κάτι.
με την. Γιατί είναι μονοπλάνο ουσιαστικά όλο. Ότι κάπως εμείς, ότι παρακολουθούμε τον εαυτό μας, εκείνο το άλλο, ξέρω εγώ και αυτά, ότι είναι πολύ δικό μας. Και οπότε βάλαμε το ρεκ που έχει να κάνει με την εγγραφή και το μη με τον εαυτό μας. Μάλιστα. Ότι αυτό. Γράφω τον εαυτό μας. Ναι, ναι, ναι. Σαν να είναι εμείς που το γράφουμε. Ποια ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας? Η Μύκονος! Η Μύκονος, Μαργλήθεια. Και ο πρώτος πρωθυπουργός ποιος ήταν? Ο Πέτρος ο Πελεκάνος. Εδώ, πιο κοντά, έλα, πιο κοντά. Τα Πατήσια! Όχι τόσο κοντά. Κατέβα πιο κάτω, κάτω σκέψου. Κάτω μας. Κάτω, Πατήσια! Έχει τον τζάλο, Μαργλήθεια. Έχει τον τζάλο, κάτω αυτό. Ποιος αρχαίος πολιτισμός έφτιαξε το Μάτσου Πίτσου? Το Μάτσου Πίτσου. Πόκεμον είναι αυτό? Ω Χριστέ μου. Τι, δεν είναι σαν τον Πίκατσου? Εβά! Ποιο είναι αυτό το Πόκεμον? Ποιο? Ο Μούτζατσου. Όταν σου είπε να το κάνετε. Θα σου πω τώρα, γιατί είναι πολύ περίεργο αυτό. Μέσωσε βασικά όταν μου είπε να το κάνουμε. Γιατί εγώ εκείνη την περίοδο, λίγο πριν το ξεκινήσουμε, έχασα τη μαμά μου από καρκίνο. Και ήταν. Ήμουνα. Καταλαβαίνεις. Οπότε έρχεται και μου λέει, λοιπόν, έχω αυτή την ιδέα. Θέλεις? Και λέω εγώ ναι. Εσύ λογικά σε μια κατάσταση πένθους, αλλά και νομίζω. Είχα ανάγκη. Ήταν ένας μήνας. Δηλαδή σκέψου το πρώτο γύρισμα ήταν στα 40 της μαμάς μου. Ήρθε μετά την τελετή, ας πούμε, για τα 40, ήρθε και κάναμε το πρώτο γύρισμα. Και ουσιαστικά είναι σαν να βρίσκεις μια διέξοδο. Φως. Είδα το φως. Πραγματικά σου μιλάω. Με βοήθησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τι καλό σας έχει συμβεί από τότε που κάνετε όλη αυτή την ιστορία? Πείτε μου. Είμαστε στον Γρηγόρη τον Ανάπτυγμα. Τι καλύτερα μπορούσε να συμβεί? Τι εννοείται πάρα πολύ. Αλλά έτσι. Υπήρξαν πέρα από την ανταπόκριση του κόσμου μηνύματα. Πάρα πολλά μηνύματα, αγάπη πολύ. Μας μιλάνε στο δρόμο, μας λένε γελάμε τόσο πολύ, μας κάνετε και γελάμε σε αυτή τη δύσκολη εποχή που περνάμε τώρα, που έχουμε τις στεναχώριες μας και γελάμε. Και... πολύ, πολύ αγάπη έχουμε πάρει. Θα σου πω ένα που εμένα με άγγιξε πάρα πολύ. Σε βλέπω που χάθηκε. Χάθηκα γιατί πάντα το κάνω αυτό. Όταν σκέφτομαι, χάνομαι. Ένα που με άγγιξε πάρα πολύ, ένα από τα πολλά τέλος πάντων, αλλά το θυμάμαι γιατί αυτή ήταν μια κοπέλα η οποία για κάποιο λόγο μας βρήκε από την αρχή. Γιατί το YouTube είναι ένα αργό μέσο και θέλει το χρόνο του. Αυτή η κοπέλα, η Μαρία, δεν θα το ξεχάσω το όνομά της, μας βρήκε από την αρχή και ακόμη μας στέλνει κάθε επεισόδιο. Και μου είπε σε μια φάση ότι με βοηθήσατε πάρα πολύ όταν περνούσα επιλόχιο κατάθλιψη. Πω, πω. Και με συγκίνησε τρομακτικά αυτό. Το ότι εμείς είπαμε να κάνουμε κάτι γιατί γουστάρουμε, γιατί. Και καταλήγεις να δίνεις λίγο χαρά μέσα σε αυτό το μαύρο πλαίσιο λίγο, που πολύ είμαστε. Πολύ χαρά, όχι λίγο. Πολύ χαρά. Και βλέπεις ότι ο κόσμος ψάχνει σαν τρελός να βρει μια διέξοδο, να γελάσει. Ναι, ναι, και εμείς οι ίδιοι. Ναι. Δηλαδή, εμείς μπορεί πριν το γύρισμα να είμαστε πω, έγινε αυτό στη δουλειά σήμερα, δεν είμαι καλά. Και με το που ξεκινάμε, το ξεχνάμε. Τρώμε τώρα για την κρίστη της Κωνσταντίνας, θα λέμε. Καλά, αυτό δεν ήταν κρίστη. Ολόκληρο πορτοκάλι ήταν. Τρώμε, λέμε! Καλή γόνεψη. Παιδί μου, την ανοίγει ο γιατρός. Δεν την έβγαλε λαπαροσκοπικά. Καλή, τι λαπαροσκοπικά, ολόκληρη γκουμούτσα. Πώς να βγει λαπαροσκοπικά, βγαίνει, δεν βγαίνει. Τι έκανε μια ντομινά με το συμπάθειο. Τι θα γίνει, ρε παιδιά, θα με αφήσετε να πάω. Καλά, πώς κάνεις έτσι, αγόρι μου. Ανθρώπινα πράγματα είναι αυτά. Και τι έγινε που την άνοιξε? Παιδί μου, έσπασε η κίστη και πήγε το υγρό παντού. Με το θα κάνω. Γιατί δεν καλή πιτσά. Όχι από την πιτσά, Εύα, από αυτά που λες θα κάνω με το. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Τώρα έχει περάσει και τα διπλανά τα όργανα και παθαίνει σε ψεμία. Θα μου τη βγάλετε! Ο Χριστός και Παναγία, αγόρι μου, πώς κάνεις έτσι? Ανθρώπινα πράγματα είναι αυτά, τι συγχαίνεσαι! Ρε άγγελε, τρώμε τώρα! Τι συγχαίνεσαι, αγάπη μου! Ανθρώπινα πράγματα είναι αυτά! Ανθρώπινα! Τώρα, πού έχουμε να αποθέσεις τις ελπίδες μας? Δηλαδή, ουσιαστικά τώρα μπορεί να μας βλέπουν σκηνοθέτες, σεναριογράφοι, άνθρωποι που γράφουν πάνω κείμενα σε ανθρώπους. Είσαστε ανοιχτοί για την κοινή δουλειά σας, βέβαια. Εσύ το έχεις πλέον αφήσει σαν το στάνταρ επαγγελματικό σου βήμα? Όχι, δεν το έχω αφήσει. Λέω, επειδή λογικά θα εργάζεσαι και κάπου αλλού. Ναι, εργάζομαι και κάπου αλλού, ναι. Mm-hmm. Απλά δεν το έχω αφήσει. Απλά, ξέρεις τι, μ' αρέσει πολύ αυτή η ασφάλεια που νιώθω με τον Άγγελο. Πάρα πολύ. Οπότε οτιδήποτε είναι να έρθει, θα ήθελα να είναι σε τέτοιο πλαίσιο. Ήρθανε καθόλου διαφημίσεις? Ναι. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Όχι, χαίρομαι γι' αυτό, γιατί ξέρεις, επειδή έχει τέτοια ανταπόκριση, να πούμε ότι στο YouTube έχετε 130.000 ακόλουθους, στο TikTok έχετε 231.000 ακόλουθους. Πάρα πολύ. Ναι. Πάρα πολύ για TikTok. Το οποίο το αργήσαμε πάρα πολύ να το ξεκινήσουμε το TikTok, γιατί είχα φόβο εγώ. Έχω φόβο με την έκθεση. Και έλεγα, όχι, μωρέ, δεν πειράζει. Και βγήκαμε κάνα χρόνο μετά. Συγγνώμη, δηλαδή δεν είχες πρόβλημα να βγεις στο YouTube και είχες πρόβλημα να βγεις στο TikTok? Έλεγα, εκεί είμαστε αναγκασμένοι να το βγάλουμε, παιδί μου. Όσο πιο μπορούμε να κρυφτούμε λίγο, να κρυφτούμε. Θέλω να σου πω κάτι, αλλά μη σοκαριστείς. Και στο YouTube σε βλέπουν. Να κάνω καθαρισμό! Τι να
καθαρίσεις. Τη συνείδησή σου αυτή δεν καθαρίζει, ούτε με πέντε τενεκέδες χλωρίν δεν καθαρίζει. Το πρόσωπό μου, Άγγελε, να γίνω όμορφη. Μα αγάπη μου, και να είσαι όμορφη εσύ, δεν θες καθαρισμό. Θαύμα θέλεις. Κακώς ήρθαμε εδώ πέρα. Στην Παναγιά της Τίγωνα της τι έπρεπε να πάμε. Καλά, μα δεν ξέρεις βλάχουρα, μη μιλάς. Πες του Ρέφη πώς θα μου καθαρίσει το πρόσωπο. Με την ηλεκτρική τη σκόπα. Θα βάλουμε τον ατμό. Ποιον ατμό? Στη Χέτρα θα τη βάλετε. Τον ατμό, αγόρι μου, για να ανοίξουν οι πόροι μου. Ένα πράγμα και μην κλειστώ. Πάει και αυτό. Έχουν υπάρξει πολλές φορές τα τηλεοπτικά ζευγάρια που αναγκάστηκαν να χωρίσουν. Συγγνώμη που σας χωρίζω, έστω και φαινομενικά. Έχετε σκεφτεί ότι μπορεί να πάρετε ξεχωριστούς δρόμους? Ναι, ναι. Πολλές φορές το έχουμε σκεφτεί. Εντάξει, αλλά ότι είναι μια πολύ όμορφη συνθήκη να συνεργάζεσαι με την αδερφική σου φίλη, ας πούμε. Αυτό. Είναι ευλογία αυτό, ναι, το πράγμα. Και η σιγουριά, το ότι δεν έχεις καμία ασφάλεια, το μην πω κάτι και νιώσω ότι την καβαλάω ή τέτοιο. Α, δηλαδή... ναι, αυτό το φοβερό ότι, ναι, μιλάς περισσότερο από μένα και όλα, ναι, αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχουν, ναι, αυτά. Ναι, ναι. Προφανώς εδώ δεν υπάρχουν. And συνυφάδο εσπρίγνάδο. Επιδιοδεύουμε προς το τέλος της κουβέντας μας. Θέλω να μου πείτε, υπάρχουν παράξενα περιστατικά που σας έχουν συμβεί την διάρκεια των γυρισμάτων? Κάποιο εδώ που γελάσατε πάρα πολύ, που το κάνετε σε έναν δρόμο. Εγώ. Που το κάνετε σε ένα... Εσύ, τι εγώ εσύ? Γελάω συνέχεια. Ναι. Και συνέχεια. Δηλαδή δεν μπορώ να κρατηθώ. Είναι κάποια σκηνικά όμως το αγαπημένο σου εσένα που έχουμε γυρίσει. Ποιο? Με πολύ γέλιο. Στο γραφείο τελετών. Κάναμε ένα στο γραφείο τελετών. Για πες μου, πρέπει τι? Να το δεις αυτό. Αυτό οπωσδήποτε. Θα το δούμε όλοι μαζί. Είναι συγκλονιστικό. Ήταν συγκλονιστικό για μας που το γυρνάγαμε. Γιατί δεν λέω και το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα, ο καθένας. Τι έλεγε η ιστορία εκεί? Ήταν ότι είχε πεθάνει η θεία μου, mm-hmm, και πηγαίναμε τη διαδικασία, ας πούμε. Και την έκλαιγα εγώ, καταλαβαίνεις, Ρούλια, αλλά ήταν λίγο fake. Μυρόλο. Αυτό τι έπρεπε, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις. Και δεν μπορούσε η Εύα να διαχειριστεί εκείνη την ώρα τον κοπετό, ας πούμε. Και το πήγαμε πόσες λήψεις. Έκλαιγε από τα γέλια. Ξεβαφόταν, έκανε. Αυτό. Α, πολύ ωραίο, τι είναι? Ξύλο κερασιά. Με σκαλιστό χειροποίητο το δάκρυμα, ανάλυφο σταυρό. Με. Αφιούλα μου, με στις κερασιές θα σε στείλουμε στο τελευταίο σου ταξίδι! Ηρέμησε. Δεν μπορώ να ηρεμήσω! Αφήστε με να σκίσω τα ρούχα μου! Αφήστε με να στηθώ τερθά! Και εσύ κατέβα λίγο, μας έχεις κλέψει, αυτό είναι πανάκριβο. Μετά εδώ. Τι είναι αυτό? Καρυδιά, με πέρλα και χρυσή κορνίζα. Α, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Όχι! Όχι, καρυδιά! Είχε αλλεργία η καλή μου η θεούλα! Και τι φοβάσαι, Άγγελε, μου με βγάλεις πυράκια μας από την κάσα! Δεν το βλέπεις, αυτό είναι πανάκριβο. Όταν μια περιουσία πρέπει να δώσει. Αχ, θεία μου! Αφήστε με να την κλάψω! Κλάφτηνα, λοιπόν, κλάφτηνα! Σε εμποδίζει κανένα! Δείξτε μας, κύριε, κάτι άλλο! Και ένα με ένα σεισμό που κάναμε ότι είχε γίνει σεισμός και δύναμη συνέντευξη στο δρόμο που σταματάνε τον κόσμο. Εκεί έκλαιγα εγώ, γιατί έπρεπε να μιλάω ασταμάτητα και μπέρδευα τη γλώσσα μου. Γέλαγα, έκανα έρανα. Υπάρχουν κάπου τα μέκη αυτή τη ιστορία? Υπάρχουν, ναι. Στο τέλος του επεισοδίου στο YouTube, στο κανάλι Ρέγμα στο YouTube, αν μπεις, στο τέλος του επεισοδίου υπάρχουν και. Στο τέλος κάθε βίντεο. Ναι. Στο στόμα δεν είχατε. Στο YouTube. Όχι, στο YouTube. Στο YouTube είναι μόνο. Μόνο στο YouTube. Αν μπει στο YouTube. Τι είναι παιδιά του YouTube, γιατί το αγαπάτε περισσότερο το YouTube? Θα σου πω γιατί εγώ το αγαπάμε. Γιατί είναι Instagram. Θα σου πω γιατί. Γιατί εκεί έχει ολοκληρωμένη την ιστορία, ρε παιδί μου. Κάθε Δευτέρα βγαίνει καινούριο επεισόδιο. Α, κάθε Δευτέρα. Κάθε Δευτέρα. Και ουσιαστικά μες τη βδομάδα στα social διαμοιράζουμε τις σκηνές που βγήκανε τη Δευτέρα. Αλλά μπορείς να μπεις στο YouTube, στο Ρέκμι, και να δεις ολόκληρο το επεισόδιο και το πώς γυρίστηκε. Α, μάλιστα, γι' αυτό. Οπότε το YouTube είναι. Ναι, το αγαπάμε πιο πολύ. Είναι ολόκληρο το επεισόδιο. Αυτό. Την κλέψα δίπλα. Που το ζει. Αυτό. Α, πολύ ωραίο, τι είναι? Ξύλο κερασιά. Με σκαλιστό χειροποίητο δάκρυ, με ανάβλυφο σταυρό. Αχ, θεούλα μου, με στις κερασιές θα σε στείλουμε στο τελευταίο σου ταξίδι! Συγγνώμη, δεν το έκανα. Καλή είναι. Δεν το έκανα, τη λήψη. Το ξεπαπτεί.
Επειδή εσάς σας βλέπω δύο πολύ ευγενικές ψυχές, θα ήθελα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν μπορείτε να βάλετε λίγο ρομαντισμό σε αυτή την εποχή, θα κάνει καλό. Να ξέρετε ότι πάντα η αγάπη και ο ρομαντισμός κερδίζουν. Ακόμη και μέσα στο σκοτάδι και στη μαυρίλα αυτή που έχει πέσει, βλέπεις ότι οι ψυχές που γελάνε και πάνε να βγάλουν ένα καλό μήνυμα. Συμφωνώ 100%. Και εμείς αυτό να σου πω την αλήθεια, που μπορεί να είμαστε σε ένταση στις περισσότερες σκηνές μας, βλέπεις όμως ότι είναι δύο άνθρωποι. Όχι, δεν είμαστε, που είναι είσαι. Μπράβο, Γρηγόρη. Θα τα πεις τα πράγματα. Γρηγόρη, μην με εκθέτεις τώρα, σε παρακαλώ. Μπορώ να σου κάνω μια πρόταση. Ναι. Θα ήθελα να ξεκινήσετε, η ιδέα δικιά μου είναι, ακριβώς κόντρα ρόλος. Λοιπόν, το λέμε πάρα πολύ αυτό. Να κάνουμε ένα επεισόδιο. Εγώ δεν ξέρω αν είναι. Μην πεις την ιδέα ακριβώς τώρα. Όχι, δεν πάω ακριβώς. Εγώ θα ήθελα λοιπόν να συναντήσω τον Άγγελο από εδώ και πέρα. Και να είμαι ζεν. Όχι απλά ζεν, να είσαι δάσκαλος γιόγκα. Δηλαδή τώρα εμείς εδώ κάνουμε γιόγκα για να χαλαρώσουμε. Φυσικά ρε, Άγγελε. Τι νιώθεις τώρα? Νιώθω όλο το αίμα που είχε μέσα το σώμα μου να έχει ανέβει στο κεφάλι μου. Αυτό νιώθω. Δεν μου λέτε, δάσκαλε, αυτή τη στάση πώς τη λένε? Τσακράσανα. Κακός. Μου βγήκε ο εμετός στο στόμα, έπρεπε να τη λέτε. Πάμε σε επόμενη. Πάμε και καλό μας δρόμο. Α, αυτή πώς τη λένε? Δυσκυλιότητα τη λένε. Όχι. Τη λένε μη μου πεις, τούρκη και τουαλέτα. Βαθύ κάθισμα τη λένε. Μα το βλέπετε, γιατί είμαι σαν τρελή. Γιατί κάθε πρωί με τρελαίνει με την νευρικότητά του. Σου έχω λύσει. Κάθε πρωί θα βγαίνεις στο μπαλκόνι, θα παίρνεις μια βαθιά ανάσα και θα κάνεις ένα χαιρετισμό στον ήλιο. Έτσι, για καλημέρα. Πώς θα τον κάνω το χαιρετισμό? Πολύ εύκολο. Είσαι όρθια. Σκύβεις προς τα πίσω και μετά σκύβεις έτσι. Α, αποσκύψει μάλλον τίποτα, το κατέφυγε. Εύα μου, πριν σε αποχαιρετήσω, υπάρχει κάποιος που θέλεις να ευχαριστήσεις όλη αυτή την ιστορία μέχρι σήμερα? Ναι. Εμένα. Τον Άγγελο. Αλήθεια, ναι. Εσένα θα έλεγα. Προφανώς τον υπάρχουν Άγγελο άνθρωποι... και τον Κώστα. Και τον Κώστα. Γεια σου, Κώστα. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που έτσι σας βοήθησαν σε όλο αυτό το ταξίδι. Που... Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που μας βοήθησαν σε αυτό το ταξίδι. Και εγώ θέλω να ευχαριστώ και τον Κώστα και την Εύα που με ανέχονται. Αλλά είναι, αυτό είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς. Και αυτό γενικά είναι κάτι που εγώ το πιστεύω, ότι πρέπει να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους που έχουν όνειρα. Δηλαδή από τους φίλους μας που μας δίνουν τα σπίτια τους να κάνουμε γύρισμα με τρομερή ανιδιοτέλεια. Από τα μαγαζιά που είπαμε να σας πω κάνουμε αυτό ακόμη όταν είμαστε δεν μας εξηρμάνε μας. Και περνάγαμε από ένα φαρμακείο και θέλαμε να γυρίσουμε φαρμακείο και σταματήσαμε σε ένα φαρμακείο και τους λέμε να κάνουμε ένα γύρισμα. Λέει ποιοι είστε? Και τους εξηγήσαμε, άντε μπείτε, κάντε. Μπράβο. Αυτό είναι από αγάπη. Κατάλαβες, σου λέω. Και αν δεν υπήρχε αυτό, δεν θα υπήρχε και αυτό. Καταλαβαίνω πολύ ωραία. Τι λέτε? Αυτή η θετική πλευρά των ανθρώπων, ναι, που σε συγκινεί πάρα πολλές φορές. Ναι, ναι. Ανιδιοτελής αγάπη που δεν ζητάνε τίποτα και απλά δίνουν το χώρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς. Καλή εμείς συνέχεια. Πολύ, πολύ. Θα σας παρακολουθώ. Να μας παρακολουθείς. Γεια σας, κύριε Τανίρακμη!